Ξέρω ότι είσαι στις Ηλιθέντες, αλλά να μας πεις δύο λόγια, Γιώργο, για το πώς έγινε και τι ώρα. 6 το πρωί όπως κατέβαινα για να αναλάβω βάρδια στο Δειράς, ως συνήθως όπως είμαστε 24ωρο βάσος, βρίσκω τον εισαγγελέα, τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος, στελέχη της ασφάλειας και του αστυνομικού τμήματος της πόλης, έξω από το κτίριο. Ήδη η ασφάλεια είχε μπει στο κτίριο. Με κάποιο τρόπο. Οπότε ήταν κάτι αναμενόμενο για μας, ναι. Μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Άλλωστε, τους είχαμε προτείνει να γίνει και κοινή συνενέση κατά κάποιο τρόπο. Με την έννοια, εφόσον μας γνωστοποιούνταν ώρα προσέλευσης να έρθουμε στο τμήμα, θα είχαμε έρθει και μόνοι μας. Ναι. Δεν χρειαζόταν όλη αυτή. Όπως θα έρθουν τώρα και οι υπόλοιποι, έτσι, ναι, έχουν και οι υπόλοιποι σιγά-σιγά. Ναι. Δεν χρειαζόταν δηλαδή όλη αυτή η κινητοποίηση της αστυνομίας και πραγματικά προκαλεί αλγινή εντύπωση σε μια κοινωνία σαν τη δική μας. Όσοι συμπολίτες μας. Ήδη οι περαστικοί που το έβλεπαν, το σχολείο. Οι συμπολίτες μας που έβλεπαν 15 αστυνομικούς έξω από ένα δημοτικό κτίριο, λένε αυτά χαρακτηρίζουν ως απερίγραπτα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία της. Οι κακοποιοί που συλληφθήκατε κτλ. Ναι, εντάξει, εμείς κακοποιοί δεν είμαστε, ούτε δολοφόνοι είμαστε. Το χώρο εργασίας μας προστατεύουμε, προστατεύαμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη δικαιοσύνη. Το μόνο βέβαιο είναι. Από την πλευρά σας δεν θα κάνετε κάποια καταγγελία. Ήδη κινείται η διαδικασία για μη καταβολή δεδουλευμένων με ευθύνη της Προέδρου, του Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Αλαβέρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δειράς, που αποτελούν και τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη δικαιοσύνη. Διότι και σε εσάς έγινε για ένα προς ένα ονομαστικά η καταγγελία, έτσι δεν είναι? Ναι, προφανώς ένα προς ένα ονομαστικά. Ναι. Άλλωστε, οι ονομαστικές θα είναι και οι δικές μας καταγγελίες. Ως απάντηση, δηλαδή, το τι θα γίνει? Δεν είναι απάντηση. Δεν είναι απάντηση αυτό. Τι είναι? Ναι. Είμαστε 6 απλήρωτοι. Με δική τους ευθύνη αποκλειστικά. Έχουν κάνει ανομολόγητα πράγματα στο Δειράς που θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Θα έρθει η ώρα για όλους. Τα κρίνει ήδη η κοινωνία της πόλης, θα κρίνει και η δικαιοσύνη. Από εκεί και μετά, εμείς μπορούσαμε να καταθέσουμε από την πρώτη μέρα αυτή την καταγγελία, ναι, για μη καταβολή δεδουλευμένων. Δεν θέλαμε όμως να δημιουργήσουμε μια προσωπική αντιπαράθεση είτε με την Πρόεδρο, είτε με τον Αντιπρόεδρο, είτε με άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον και οι ίδιοι εκτελούσαν, όπως φαίνεται, εντολές της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου δηλαδή συγκεκριμένα. Ναι. Αλλά εφόσον οι ίδιοι επέλεξαν να μας οδηγήσουν προσωπικά και ονομαστικά στη δικαιοσύνη, δεν μας αφήνουν κανένα άλλο περιθώριο παρά μόνο να κινηθούμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο.